Καλημέρα κύριε Παναγιωτάκη. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, καλημέρα στην Κρήτη. Για πείτε μου σας παρακαλώ αρχικώς μια γενική εικόνα που αποκομίζεται από όσα τεκταίνονται και στις Βρυξέλλες και αλλαχού σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο γύρω από την ενέργεια. Σας οδηγεί σε τι συμπέρασμα? Κοιτάξτε, είναι φανερό ότι η ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια έχει αποτύχει. Η Ευρώπη δεν διαθέτει εγχώριους πόρους και αυτούς τους εγχώριους πόρους που διαθέτει τους λίγους τους έχει απαξιώσει. Βασίστηκε κυρίως στο φυσικό αέριο, σαν καύσιμο μετάβασης στην πράσινη ενέργεια και γι' αυτό το λόγο ήταν εξαρτημένη από τις εισαγωγές. Δυσκολέψαν τα πράγματα με τη Ρωσία και με τον πόλεμο αλλά και με πρόσχημα τον πόλεμο. Βασιζόμαστε στο φυσικό αέριο το υγροποιημένο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από άλλες χώρες, μιλάω σαν Ευρώπη. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές εκτοξεύονται στα ύψη πανευρωπαϊκά και υπάρχει και δυσκολία στην τροφοδοσία, δηλαδή κινδυνεύει η ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης με ενέργεια. Δηλαδή η ενέργεια που είναι το οξυγόνο για τη λειτουργία των σύγχρονων κοινωνιών και όχι μόνο των σύγχρονων. Φωτιά άναψε ο άνθρωπος, ο προϊστορικός ακόμα και τότε άρχισε να αναπτύσσεται. Είχε αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο εντελώς απαράδεκτο, με έναν τρόπο που υπαγόρευαν τα διάφορα λόμπις, δυστυχώς, και όχι τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, κύριε Παναγιωτάκη, για να έρθουμε λίγο στα καθ' εμάς και θέλω να μου πείτε αρχικώς αν έχετε διαπιστώσει κάτι με αυτή την επιστροφή ενός τμήματος του ποσού έως 600 ευρώ, μέσα σταθμιστικά είναι 60, 70, 120, 130 από την περίφημη ρήτρα αναπροσαρμογής. Και υπάρχει πολλής κόσμος που βεβαίως τα πάντα έχει ανάγκη και το αντιλαμβάνεστε αυτό. Από την άλλη όμως αντιλαμβάνετε ότι μπρος σε αυτά που έδωσε, αυτά που επιστρέφονται και αυτά που συμβαίνουν με την ακρίβεια στην καθημερινότητά του δεν καλύπτουν τίποτα. Έχετε δίκιο. Είχαμε πει και την άλλη φορά ορισμένα πράγματα. Θα τονίσω κάποια βασικά στοιχεία. Από ό,τι κατάλαβα αυτά το Power Pass αντιπροσωπεύει ένα ποσό της τάξης του 20-25% της συνολικής αύξησης που πλήρωσαν οι καταναλωτές το προηγούμενο διάστημα. Εκεί κυμαίνεται, ας πάει και στο 30. Αλλά και το 100% να ήταν, που δεν είναι δυνατό να είναι το 100%, πάλι δεν θα αντιστάθμιζε το πρόβλημα ακρίβεια. Διότι η ηλεκτρική ενέργεια πρώτον είναι ακριβή αυτή καθ' αυτήν και δεύτερο τροφοδοτεί τη γενικότερη ακρίβεια, το γενικότερο πληθωρισμό. Δηλαδή το Power Pass, ας πούμε, δεν μπορεί να καλύψει τις αυξήσεις στα λαχανικά, στα τρόφιμα, στα απορρυπαντικά, στα είδη, τα υπόλοιπα που έχει πρώτης ανάγκης που έχει ο κάθε καταναλωτής, ο κάθε άνθρωπος και των οποίων οι τιμές αυξάνονται συνεπία της αύξησης της ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως έχουμε πει, το πρόβλημα δεν είναι οι επιδοτήσεις. Το πρόβλημα είναι πώς θα έχουμε τη φτηνότερη δυνατή ενέργεια, τη μικρότερη χοντρική τιμή. Mm-hmm. Ισχυρίζομαι και μπορώ να σας το αποδείξω αν έχω χρόνο με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία και μάλιστα με τα λόγια του ίδιου του κυρίου Σκρέκα, ότι η ηλεκτρική ενέργεια θα μπορούσε να πωλείται στη μισή τιμή από την οποία πωλείται σήμερα. Στη μισή τιμή? Στη μισή τιμή, ναι. Πώς θα σας πει κάποιο? Ο κύριος Κρέκας είπε ότι πριν από 3 εβδομάδες στη Βουλή, 4 εβδομάδες, θυμόσαστε που το ανέφερα, ήμουν ο πρώτος που το ανέφερα στην εκπομπή σας και ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκε αυτό στην εκπομπή σας, ότι θα εξοικονομήσει με την φορολόγηση των υπερκερδών των παραγωγών, των 4 παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και του ΔΑΠΕΠ, αυτού που διαχειρίζεται το λογαριασμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα εξοικονομήσει από τη φορολόγηση 6 δις. Η φορολόγηση είναι το 90% των υπερκερδών. Άρα τα υπερκέρδη είναι 6,7 δις για να πάμε στα 6 δις με το 90%. Εάν τα 6,7 δις τα διαιρέσουμε
με την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουμε, αυτό μας δίνει ένα νούμερο της τάξης των 120 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Εφόσον λοιπόν η μεγαβατόρα ήταν της τάξης των 240-250 ευρώ, καταλαβαίνετε μόνο από αυτό, προσέξτε, μόνο από αυτό 120 ευρώ φτηνότερα θα επωλείτω η μεγαβατόρα στη χοντρική τιμή. Και αυτό θα είχε την ανάλογη επίπτωση και στη λιανική. Ένα είναι αυτό. Ένα είναι αυτό λοιπόν. Ο δεύτερο. Τα υπερκέρδη τα υπολογίζει με τιμές απαράδεκτα υψηλές για τους παραγωγούς. Δηλαδή είδα ότι τη λιγνητική παραγωγή την κοστολογεί μαζί με το κάποιο εύλογο κέρδος της ΔΕΗ, γιατί η ΔΕΗ είναι εκείνη που έχει λιγνητική παραγωγή, την κοστολογεί με 208 ευρώ τη μεγαβατόρα. Αυτό, με συγχωρείτε, αλλά θα πρέπει να υπάρξει σοβαρότατος έλεγχος στη ΔΕΗ. Γιατί είναι τόσο κοστολογείται τόσο ψηλά η τιμή της λιγνητικής μεγαβατόρα, της λιγνητικής παραγωγής. Παρά το φαίνεται ότι τα έχουν διαλύσει, ναι. Φαίνεται ότι αυτά που είπε προηγουμένως που είπε ο κύριος Κολοβός έχουν βάση. Όταν έχουν εγκαταληφθεί στην πραγματικότητα τα ορυχεία, όταν δεν υπάρχει προσωπικό, όταν έχουν ελαχιστοποιηθεί οι εργολάβοι και όποιους τους βρίσκεις και τους παρακαλάς και έρχονται σαν emergency και όχι με βάση όπως παλιότερα προγραμματισμένα με τον εξοπλισμό τους, με τα φορτηγά τους και μετά από διαγωνισμούς που κάναμε, οπότε προφανώς τα κόστη ήταν διαφορετικά, φυσικά φαίνεται ότι τα κόστη έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Όπως επίσης έχουν εκτιναχθεί στα ύψη και τα διοικητικά έξοδα από ό,τι φαίνεται της ΔΕΗ, και δεν αναφέρομαι μόνο στους μισθούς, ας πούμε, αυτούς που έχουν ακουστεί, αλλά συνολικά στα εν γέννη διοικητικά έξοδα της επιχείρησης, τα οποία επιβαρύνουν την μεγαβατόρα. Αλλά εδώ υπάρχει πλήρης αδιαφορία, διότι σου λέει, αφού όλο το κόστος το μετακυλείω στον καταναλωτή, δεν έχω κανένα κίνητρο να το μειώσω. Κύριε Παναγιωτάκη, μισό λεπτό. Αυτά τα πράγματα. Δηλαδή μπορώ να σας πω ότι όπως δούλευαν τα ορυχεία επί των ημερών μας, που δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι, είχαμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα μείωσης του κόστους, το οποίο είχε αρχίσει να αποδίδει πολύ σημαντικά και στη Μεγαλόπολη και στη Μελίτη. Το κόστος καυσίμου δεν θα ξεπέρναγε τα 30-35 ευρώ. Σε αυτό θα προσθεθεί και το διοξίδιο του άνθρακα. Από τα 30-35 ευρώ κόστος καυσίμου, το να πας στα 208 που έχει ορίσει τώρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι τεράστια η απόσταση. Καταλάβατε. Για μένα το κόστος, και με την λειτουργία της Πτολεμαΐδας 5 που επιτέλους λένε ότι θα μπει το μέχρι τέλος του χρόνου, δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 110 ευρώ. Μεγάλη. Το μέσο κόστος. Ναι. Μιλάω και για τις παλιές μονάδες. Ναι, 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 ναι. Μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά. Βέβαια. Τρομακτικά μεγάλη. Αυτό το προσέξτε, και με τα 208 ευρώ που τα υπολόγισε ο κύριος Κρέκας, έχει αποδεχτεί να αποζημιώνονται οι λιγνητικές μονάδες, μίλησε για 6,7 δις. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αν ας πούμε το 208 γίνει, εγώ δεν σας λέω 110 που είναι το κόστος, 120. Πόσο περαιτέρω θα υπάρχει μείωση του κόστους. Άρα, επίσης τα υδροελεκτρικά. Τα υδροελεκτρικά έχουν μηδαμινό κόστος παραγωγής. Ελάχιστο προσωπικό και τα περισσότερα έχουν αποσβεστεί, αν δεν έχουν αποσβεστεί πλήρως. Λοιπόν, μιλάμε για ένα κόστος μερικών δεκάδων, δεν θα πω νούμερο, ελάχιστο, εν πάση περιπτώσει, 10-20 ευρώ τη μεγαβατόρα. Τα υπολογίζουμε με 110. Με συγχωρείτε, αλλά έτσι ξέρω και εγώ να κάνω λογαριασμούς και να κάνω διοίκηση και να βγάζω και κέρδη, αλλά οι καταναλωτές τι γίνονται και ποιος είναι ο δημόσιος χαρακτήρας και ο ρόλος υπεράσπισης του δημοσίου συμφέροντος της ΔΕΗ. Επανερχόμαστε σε αυτό που είχατε πει, ότι όταν λέμε ΔΕΗ, το ΔΕΛΤΑ πρέπει να είναι κεφαλαίο. Το ΔΕΛΤΑ πρέπει να είναι κεφαλαίο με bold γράμματα, αλλά έχω τονίσει ότι και το ΕΨΙΝΟ πρέπει να είναι κεφαλαίο με bold γράμματα. Με bold γράμματα. Δηλαδή είναι μια δημόσια μεν επιχείρηση δε. Να δουλεύει με επιχειρηματικά κριτήρια, με ευελιξία, να μπορεί να μειώνει τα κόστη της χωρίς να έχει τα βαρύδια των δημοσίων υπηρεσιών, ώστε να είναι αποδοτική. Όπως λειτουργήσε όλα τα χρόνια.
Θα επιστρέψω. Μεγαλούργησε η ΔΕΗ τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι μεγαλουργεί η Electricité de France στη Γαλλία. Η οποία κρατικοποιήθηκε πλήρως. Ενώ ήταν 85% ανήκε στο δημόσιο, την κάνει ο Μακρόν 100% για να την ελέγχει απολύτως. Κοιτάξτε, θα επιστρέψω. Κάνω μια ανοίγω μια παρένθεση, γιατί ο φίλος ο Φώτης στέλνει το εξής μήνυμα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και στον κύριο Παναγιωτάκη ειδικά. Δεν μπορώ, λέει, να πω πολλά. Σήμερα έχουμε απανωτά meeting στην εταιρεία. Ακούστε τι λέει. Και κάθε μέρα αλλάζουν τα δεδομένα, έτσι για να έχετε μια εικόνα τι συμβαίνει στις εταιρείες ενέργειας και πόσο έτοιμες εισαγωγικά το έχει βάλει είναι. Θα τα πούμε σύντομα. Θέλω μόνο να μας πει ο κύριος Παναγιωτάκης, αν γνωρίζει, υπάρχουν προαγορές συμβολέων στην Ευρώπη και ειδικά σε Γαλλία με τη χοντρική τιμή της μεγαβατόρας στα 600 ευρώ. Αυτό είναι εσωτερική ενημέρωση και αν αληθεύει, καταλαβαίνετε όλοι λέει, τι συμβαίνει. Δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν μπορείτε να το ξέρετε. Αλλά άσχετος, τι να σας πω. Εδώ που ξέρω, αν συμβαίνει αυτό, τι σημαίνει. Δεν μπορεί να αποκλειστεί. Τι να σας πω. Τι να σας πω, πέστε μου. Αν συμβαίνει αυτό, τι μπορεί να σημαίνει για μας. Σημαίνει ότι οι τιμές θα φτάσουν εκεί που είπε. Αντί για τα 300 ευρώ που πληρώνουμε τώρα τη μεγαβατόρα χοντρική, θα την πληρώνουμε 600. Πω. Δεν θέλω να το πιστέψω. Εσείς δεν θέλετε. Δεν θέλω. Προσέξτε. Εσείς δεν θέλετε, αλλά λέει ο άνθρωπος ότι είναι εσωτερική ενημέρωση και λέει μήπως το έχει ακούσει ο κύριος Παναγιωτάκης. Δεν το έχω ακούσει, γιατί δεν έχω δυνατότητα να έχω τέτοια εσωτερική πληροφόρηση. Άλλος φίλος, ο Γιάννης λέει, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Παναγιωτάκη. Θα μπορούσε η κυβέρνηση να θέσει αναστολή τη συμμετοχή της Ελλάδας στο χρηματιστήριο ρήπων για λόγους εθνικής ανάγκης και εθνικής ασφάλειας? Προφανώς, όχι θα μπορούσε. Είναι αναγκαίο η Ελλάδα να ενώσει τη φωνή της μαζί με άλλες χώρες και θα σας πω συγκεκριμένα, ώστε αν δεν ανασταλεί το χρηματιστήριο ρήπων, το οποίο είναι απαράδεκτο όπως το έχω ξανατονίσει στο σταθμό σας, αλλά και με άλλες ευκαιρίες, δημόσιες παρεμβάσεις μου, από το οποίο κερδοσκοπούν ορισμένα funds, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την ενέργεια και επιβαρύνεται το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Λοιπόν, θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις. Η Πολωνία, λοιπόν, πρότεινε να πάρει μέτρα η Κομισιόν ώστε τα δικαιώματα να πέσουν στα 30 ευρώ τον τόνο. Από 80-85 που είναι σήμερα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει για την Ελλάδα περίπου 70 με 80 ευρώ την μεγαβατόρα φτηνότερα. Τη λιγνητική μεγαβατόρα φτηνότερα. Αυτό το 30 ευρώ δεν το πετυχαία η Πολωνία. Το 2017 ήταν 5 με 6 ευρώ ο τόνος τα δικαιώματα διοξιδίου του άνθρακα. Τότε λοιπόν έκανε παρέμβαση η γαλλική κυβέρνηση δια της Υπουργού της Εγκολέν Ουραγιάλ και είχε προτείνει να πάρει μέτρα η Κομισιόν ώστε να αυξηθούν οι τιμές των δικαιωμάτων να πάνε στα 30 ευρώ. Και τότε μάλιστα είχαμε θεωρήσει όλοι ότι ήταν ένα τρομερό ποσό και καταλάβαμε ότι το έλεγε για διαπραγματευτικούς λόγους το είχε θέσει η γαλλική κυβέρνηση. Αυτό σου λέει θα πέσουν στα 20-25. Δυστυχώς πήρε μέτρα η Κομισιόν και εξαιτίας των μέτρων και των κερδοσκοπικών παιχνιδιών έφτασε η τιμή να είναι τα 80-85 ευρώ. Τώρα σε τέτοιες συνθήκες είναι τουλάχιστον τρέλα, για να μην πω τίποτα περισσότερο εκ μέρους της Κομισιόν, το να μην έχει πάρει μέτρα ώστε να μειωθούν τα δικαιώματα, αν όχι να ανασταλεί, που θα μπορούσε και να ανασταλεί, για μένα δεν χρειάζεται το χρηματιστήριο των ρήπων. Θα έπρεπε διοικητικά να πει κάθε χώρα πόσο λιγνητική παραγωγή και πόση παραγωγή, γιατί και το αέριο επιβαρύνεται από αυτά, θα έπρεπε να παράγει κάθε χώρα. Με μείωση ώστε να συμβαδίζουμε με την μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και να ορίσει κάποιες τιμές διοικητικά 10-15 ευρώ όπως έκανε παλιότερα με τις ποσοστώσεις και τα λοιπά. Αντί για αυτό λοιπόν το έχει αναποθέσει το χρηματιστήριο. Πάλι μπορεί να πάρει μέτρα, να ρίξει περισσότερα δικαιώματα προς διαπραγμάτευση, οπότε θα γύρει η πλάστιγκα υπέρ της προσφοράς και θα μειωθεί θα μειωθούν οι τιμές. Άρα, από όσα μας λέτε. Απλό. Και απορώ γιατί δεν το έχει κάνει. Όταν ακούω μάλιστα και αυτή την εσωτερική πληροφόρηση ή και χωρίς την ανάγκη της εσωτερικής πληροφόρησης, όταν βλέπω αυτές τις τιμές στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Άρα, κύριε Παναγιωτάκη, από όσα μας λέτε μέχρι στιγμής, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αν θέλουν πολιτικά,
οι τιμές πέφτουν δραστικά. Βεβαίως, και διεθνώς, αλλά ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Στη χώρα μας, λόγω του ότι έχουμε τη λιγνητική παραγωγή, έχουμε τα νερά, έχουμε τις ανανεώσιμες πηγές που ξεπερνάνε το 30-35% της παραγωγής, πιστεύω ότι κατά 55-60% οφείλεται στην δική μας πολιτική και κατά 40-45% στους εξωγενείς μη ελεγχόμενους παράγοντες. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω λοιπόν να κάνω μία επισκόπηση. Αν αντιλαμβάνω σωστά από αυτά που μου λέτε, καταργείται η ρήτρα, διατηρείται η αναπροσαρμογή. Λοιπόν, το είπατε πολύ κομψά. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να καταργείται η ρήτρα, δηλαδή να βλέπουν οι καταναλωτές, να μην τη βλέπουν πια οι καταναλωτές στους λογαριασμούς τους. Ωστόσο όμως, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα διαμορφώνουν τις τιμές, όχι σταθερά πια, αλλά με βάση το πώς αγοράζουν την ηλεκτρική ενέργεια. Δεν μπορεί κανείς να πουλάει λιγότερο από αυτό που, φτηνότερα από αυτό που αγοράζει και δεν μπορεί να το κάνει και για μεγάλο διάστημα. Θα μπει μέσα, δεν γίνεται. Mm. Άρα λοιπόν, όσο αυξάνει η χοντρική τιμή, τόσο θα αυξάνει η λιανική. Εκείνο το οποίο θα γίνεται, όπως είχαμε πει και την άλλη φορά, είναι ότι δεν θα υπάρχει ρήτρα αναπροσαρμογής, αλλά θα υπάρχει μια κειμενόμενη τιμή μεγαβατόρας. Θα βγαίνει σήμερα που έχουμε Ιούλιο και θα λέει ο τάδε προμηθευτής ότι το Σεπτέμβριο θα σου πουλάω την ηλεκτρική ενέργεια προς 250 ευρώ τη μεγαβατόρα, προς 300 ευρώ τη μεγαβατόρα. Ενώ τώρα σου λέει στην πουλάω 110 συν τη ρήτρα προσαρμογής. Τότε θα στην πουλάει απευθείας 250 με 300. Όσο θα υπολογίζει ότι θα την έχει αγοράσει. Είναι πάρα πολύ απλό. Άρα κύριε Παναγιωτάκη, τα κέρδη, υπερκέρδη και η ζωή συνεχίζεται. Ακριβώς. Ακριβώς. Και σας είπα, αν αντί να γίνεται αυτό που είπε ο κύριος Κρέκας, είχε γίνει αποδεκτή η πρόταση που είχε κάνει πάλι ο κύριος Κρέκας στην Κομισιόν τον Απρίλιο, καθυστερημένα, δηλαδή να τεθεί πλαφόν στα κέρδη των παραγωγών και η χοντρική τιμή να διαμορφώνεται με βάση αυτό το πλαφόν, δηλαδή μια αναστολή του χρηματιστηρίου ενέργειας, έτσι. Αυτό δεν έγινε δεκτό. Και γιατί δεν έγινε δεκτό? Γιατί αν είχαμε ενώσει τη φωνή μας με τους Ισπανούς και τους Πορτογάλους ένα μήνα πριν, το Μάρτιο δηλαδή, που εμείς όταν αυτοί δίνανε τη μάχη τους, εμείς απήχαμε, τους παρακολουθούσαμε, θα είχε γίνει αποδεκτό όπως έγινε και για αυτούς. Αν είχε γίνει λοιπόν αυτό, η τιμή δεν θα χρειαζόταν οι φορολογίες των υπερκερδών, αλλά θα ήταν μειωμένα τα υπερκέρδη. Θα είχαν λογικά κέρδη. Και η τιμή, όπως σας είπα μόλις πριν, τη χοντρική θα ήταν 120 ευρώ χαμηλότερο με τα φουσκωμένα πλαφόν που έχει βάλει ο κ. Κρέκας. Με τα πραγματικά πλαφόν θα ήταν και 130 και 140 ευρώ. Μάλιστα. Και εγώ κατάλαβα, είπαμε πλαφόν στη χοντρική επικοινωνιακά. Στην ουσία είναι αλλού το ζουμί. Το είπατε σήμερα, το εξηγήσατε απολύτως. Δεν μου λέτε, κύριε Παναγιωτάκη, μάλιστα, θέμα επάρκειας θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα το χειμώνα? Και σας ρωτώ γιατί ο κύριος Κολοβός, που έχει μια γνώση του τι γίνεται σε επίπεδο μονάδων και ορυχείων, μας είπε και οι 7 μονάδες που γράφαν κεντρικά μέσα σε πλήρη λειτουργία και ισχύ, λιγνητικές, ξεχάστε το, με το ζόρι είναι 3, άντε να μπει και η Πτολεμαϊδα το Σεπτέμβριο. Αλλά ξεχάστε το, λέει, διότι εδώ έχεις ακόμη και πλημμυρισμένα ορυχεία. Μας εξήγησε ο άνθρωπος ότι θέλει ένα εξάμηνο, εφτάμηνο, στην καλή περίπτωση για να πάρει μπροστά. Συν την αποψήλωση σε ανθρώπινο δυναμικό, φορτηγά κτλ. Που έχουν πάει στη Μέση Ανατολή. Πώς λέει όλος αυτός ο κόσμος, πώς? Λοιπόν, ακούστε κάτι. Σέβομαι αυτό που είπε και το παίρνω υπόψη μου. Δεν το προσπερνώ. Είναι σίγουρο ότι το σύστημα θα φτάσει στα όρια του. Θα φτάσει στα όρια του. Και αν είναι και βαρύς ο χειμώνας, που σημαίνει πολύ αυξημένη ζήτηση, και συμβεί το αντίστοιχα και στην Ευρώπη, τότε τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο οριακά. Δεν ξέρω αν θα ξεπεράσουμε τα όρια. Δεν βλέπω κάποιο emergency ή κάποια ριζική αλλαγή στην λειτουργία, στη συμπεριφορά, στην προετοιμασία της ΔΕΗ, ώστε να έχει σε ετοιμότητα όλον αυτόν τον εξοπλισμό. Γιατί τα ορυχεία, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν είναι μονάδες που τις
μηχανές που τις πατάς ένα κουμπί και ανάβουν και πατάς ένα κουμπί και σβήνουν. Θέλουν προετοιμασία, θέλουν επενδύσεις, θέλουν οργάνωση, θέλουν προσωπικό. Εδώ δίνανε κίνητρα για να φύγει το προσωπικό. Και έχει φύγει. Πολύ προσωπικό. Για να μην πω για άλλες καταστάσεις, ας πούμε, ρουσφετολογικού χαρακτήρα, αναξιοκρατίας κλπ. Ακόμα και το τελευταίο νομοσχέδιο που ψήφισε για τη μεταβίβαση των εδαφών σε μια εταιρεία εκεί της ΔΕΗ στην Τολεμαΐδα κτλ. Περιέχει εδάφη τα οποία είναι χρήσιμα για λιγνητική παραγωγή. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Λοιπόν, τι να σας πω. Κατά τη γνώμη μου μπορεί, προσέξτε, κατά τη γνώμη μου μπορεί, αν πέσουν όλοι απάνω κατά πάνω, γίνει μια πανστρατιά, κηρυχθεί συναγερμός για αυτή την υπόθεση. Αυτό όμως δεν το βλέπω. Δεν το βλέπετε. Θέλω να απαντήσετε σε δύο ακροατές. Λέει ο ένας, μπορεί ο κ. Παναγιωτάκης να μας δώσει την άποψή του, γιατί τελικά, αφού θα ήταν τόσο αποτελεσματική στο πεδίο του κόστους η αποχώρηση από το χρηματιστήριο ρήπων αυτή τη στιγμή, γιατί η ελληνική πλευρά δεν το έχει κάνει από την πρώτη στιγμή? Την ειλικρινή του άποψη, λέει. Κοιτάξτε, σας είπα, η αποχώρηση από το χρηματιστήριο των ρήπων θεσμικά είναι πολύ δύσκολο. Εκείνο που μου κάνει όμως εντύπωση είναι η αδράνεια ελληνικής κυβέρνησης και η παράληψή της, η οποία είναι, τι να πω, στο να ενώσει τη φωνή της με εκείνες τις άλλες χώρες και τους άλλους παράγοντες, ώστε να πέσουν οι τιμές του χρηματιστηρίου, στο χρηματιστήριο των ρήπων. Θέλει να δείξει ότι είναι υπέρ της πράσινης ανάπτυξης και να εμφανίζεται ότι είναι οικολογικά πρωτοπόρα. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, αλλά. Στο χωριό μου λένε εδώ ο κόσμος καίγεται και. Ναι, ναι, εντάξει. Καταλάβαμε. Τελευταία ερώτηση από το φίλο τον Κούλη. Εδώ και μια εβδομάδα υπάρχει συζήτηση και η απόφαση της γαλλικής προεδρίας που είπε ο κύριος Παναγιωτάκης για εθνικοποίηση. Γιατί στην Ελλάδα δεν ανοίγει αυτή η συζήτηση και δεν μπορείτε, λέει, όλοι εσείς που αντιλαμβάνεστε πού πάμε σε ενεργειακή κρίση και φτώχεια, να συντάξετε μια επιστολή που να την απευθύνετε σε όλη την πολιτική ηγεσία της χώρας, δεν έχουν καταλάβει ότι είναι θέμα επιβίωσης του ίδιου του λαού? Αχ, τι να σας πω τώρα. Εδώ δυστυχώς έχουν επικρατήσει ιδεολειπτικές, δογματικές, ιδεολειπτικές πολιτικές. Οι οποίες δεν εδράζονται σε καμία, σε κανένα ρεαλισμό και σε καμία ανάγκη εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος. Μάλιστα. Μόνο αυτό περιορίζομαι να πω. Από εκεί και πέρα τώρα η συζήτηση έχει ανοίξει, το βάζουμε και διάφοροι δυνάμεις της αντιπολίτευσης, το θέτουμε διάφοροι παράγοντες, όλοι λέμε ότι το ΔΕΛΤΑ πρέπει να επανέλθει. Μάλιστα. Το θέμα είναι τι γίνεται. Έχω εξηγήσει τι σημαίνει να επανέλθει το ΔΕΛΤΑ, έτσι. Σαφές. Γιατί και με 51% του δημοσίου η ΔΕΗ αύξησε το 2019 τα τιμολόγια κατά 20-22% και το 2020 που είχαν πέσει οι τιμές στα 40 ευρώ η χοντρική τιμή, αυτή που πληρώνουμε σήμερα 250 και 300, η ΔΕΗ την πουλούσε 110, δηλαδή σχεδόν σε τριπλάσια τιμή, η δημόσια ΔΕΗ. Τι πολιτικές θα εφαρμόζονται? Business as usual. Θα κλείσω με το φίλο το Βασίλη, το Λύκο, που λέει καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Παναγιωτάκη, αλλά να του πείτε και να πείτε και στον κόσμο ότι αν ανασταλεί το χρηματιστήριο διοξιδίου του άνθρακα, δεν θα μπορούν από τα χρήματα του να επιδοτούνται οι ΑΠΕ. Άρα το χρηματιστήριο ρήπων επιδοτεί τις ΑΠΕ. Τι δεν καταλαβαίνουμε όλοι, λέει. Ισχύει και αυτό που λέει, όχι μόνο τις ΑΠΕ. Ισχύει αυτό που λέει. Αν και για να είμαστε τώρα σωστοί, οι ΑΠΕ, μιλάμε για τις παλιές ΑΠΕ οι οποίες έχουν πολύ ψηλές τιμές. Οι νέες ανανεώσιμες πηγές και τα φωτοβολταϊκά και τα αεολικά, οι τιμές τους έχουν πέσει σε επίπεδα που είναι πλέον συμφέρουσες. Μάλιστα, αλλά θέλουν δίπλα μια άλλη μονάδα με φυσικό αέριο. Ζήτημα ακριβώς αυτό, άρα από μόνες να λύσουν το ενεργειακό. Μάλιστα. Αυτό το πει χίλιες φορές. Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταλάβαμε. Εξόχως εύγλωτος και σήμερα. Καταλάβαμε πολλά. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλή δύναμη.